Κυρία Ζαχαράκη, σα κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ για ναι. να κλείσουμε και να δούμε τι γίνεται με τα θέματα τη αστυνομία. Mm -hmm. Σα κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ για, μετρη, για τη χρήση υπέρμετρη αστυνομική βία. Μάλιστα, η κυρία Γεωργοβασίλη προανήγγειλε ότι την ε, φωτογραφία που δημοσιεύει και πρωτοσέλιδο πρωτοσέλιδη εφημερίδα των συντακτών σήμερα θα την πάνε στην ε, Βουλή. Θεωρείτε ότι η αστυνομία κάνει, ε, είναι, είναι υπερβολική στην αντιμετώπιση των ε, ταραξιών. Η ίδια η αστυνομία πρωτοπόλεμα το δελτίο τύπου ξεκαθάρισε ότι οποιασδήποτε περιπτώσει μπορεί να αξιολογηθούν. Να αξιολογηθούν γιατί υπάρχουν διαδικασίε του άλλου εντό τη mm -hmm. αστυνομία να, να τι αξιολογήσουν. Ναι. Είναι η ίδια λοιπόν, έχει και την εμπειρία, έχει και τι αρμοδιότητε, ναι. έχει και την δυνατότητα επιμόρφωση των στελεχών τη, που είναι άξια, ω προ την αντιμετώπιση κάθε γεγονότο, κάθε συμβάντο. Αλλά αυτό που ακούω τώρα τελευταία συνεχώ από το ΣΥΡΙΖΑ για αστυνομοκρατία, για ένα κράτο το οποίο, αν θέλετε, επιβάλλει βία, θα ήθελα να ρωτήσω τόσο μεγάλη απόσταση έχει από την πραγματικότητα. Δεν βλέπει ο κόσμο ότι αισθάνεται ασφάλεια με το τι, με το να τηρεί τον νόμος. Και να τηρεί τον νόμος για να, για να διασφαλίζεται η δυνατότητα για του ανθρώπου να τιμήσουν τη μνήμη του Γρηγορόπουλου. Είναι άλλο το, λένε από την αντιπολίτευση ότι είναι άλλο το να τηρείται ο νόμο, άλλο τρόπος τρόπο που γίνεται μια σύλληψη. Παράδειγμα. Ο τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί Σα είπα από τα αρμόδια όργανα, όταν υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο λειτουργήσε mm -hmm. και τη 17η Νοέμβρη, λειτουργήσε τώρα και στην επέτειο του Γρηγορόπουλου, για να μπορεί να τιμηθεί η μνήμη του Γρηγορόπουλου με τον τρόπο που πρέπει. Και όχι με τι Μολότοφ, και όχι με τα Καδρόνια, και όχι με αυτά τα οποία ομαυρώνουν εν τέλει τη μνήμη αυτού του παιδιού. Ναι. Μάλιστα. Να ευχαριστούμε καλά. πολύ, κύριε Σάρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πάρα πολύ. Πάμε εμεί να βρούμε την ε, Ιλιάνα Πετρή τώρα, τη συνάδελφό μα, η οποία. Βρίσκεται σε κάτι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά η αλήθεια είναι. Ορίστε. Να τα παιδιά. Γεια σου Ηλία.